Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μερίδα που διοργάνωσαν η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου και η ΣΑΙΚΕΜ με θέμα την επεξεργασία νερού και πώς αυξανέται η ανταγωνιστικότητα του ξενοδοχείου μέσα από τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Ο σκοπός της ημερίδας είναι να αναδείξουμε ότι υπάρχουν τεχνολογίες που μπορούν με πολύ ανταγωνιστικό κόστος και με εξοικονόμηση ενέργειας να κάνουμε και αυτό το οποίο θέλουμε, δηλαδή να μειώσουμε τις καταναλώσεις του νερού μας, αλλά να μειώσουμε και το κόστος. Άρα συζητάμε και για προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα συζητάμε και για μείωση κόστους, άρα ανταγωνιστικότητα. Ενημερώνονται οι ξενοδόχοι για τις διαθέσιμες τεχνολογίες που έχουν σχέση τόσο με την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Το δεύτερο είναι ότι δίνεται η δυνατότητα να συνεργαστούν με ερευνητικά κέντρα όπως είναι το ΙΤΕ εδώ στην Κρήτη, το οποίο είναι ένα από τα κορυφαία στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς μπορώ να πω ότι έχει αναγνωριστεί η επιστημονική του αξία. Επομένως, κοιτάμε λοιπόν και τις δύο πλευρές. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν πρωτοπόρες λύσεις που αφορούν την κατανάλωση νερού εντός του ξενοδοχείου και την ποιοτική αναβάθμιση της υπηρεσίας που προσφέρεται σε αυτό. Η εξοικονόμηση προκαλείται καταρχήν από την επαναχρησιμοποίηση, αλλά με μεμβράνες, δηλαδή με ειδικές τεχνολογίες που έχουν πολύ χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Άρα μπορείς με χαμηλό κόστος να φτιάξεις ένα πολύ καθαρό νερό, το οποίο να το χρησιμοποιήσεις πραγματικά χωρίς κανένα πρόβλημα, για παράδειγμα στον κήπο ή στα καζανάκια. Αλλά επίσης είναι από τη μείωση της κατανάλωσης του νερού. Και το πάρα πολύ σημαντικό είναι επίσης από το συνδυασμό των συστημάτων. Δηλαδή συστήματα γεωθερμίας, γεωεναλλαγής, δηλαδή ψήξης ή θέρμανσης των ξενοδοχείων με γεωτρήσεις, σε συνδυασμό με αφαλατώσεις, οι οποίες παράγουν νερό. Η ημερίδα επικεντρώθηκε σε μελέτες περιπτώσεων και επιτυχημένες εφαρμογές τεχνολογιών που συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση του κόστους. Ο πληθυσμός της Κρήτης τους καλοκαιρινούς μήνες είναι 4 φορές πάνω από ό,τι είναι κανονικά. Μιλάμε ότι πιάναμε περίπου τα 2,5 εκατομμύρια κόσμο, οπότε είναι πάρα πολλοί κόσμος για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με τις υδάτινες συνθήκες που έχουμε. Στο τέλος, να ξέρετε ότι αν γίνει σωστή διαχείριση θα έχουμε φοβερή οικονομία. Αλλά πρέπει να γίνει από την αρχή μια μελέτη σωστή. Μετά το πέρας της ημερίδας πραγματοποιήθηκε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.